Την πρόθεσή του να μην παραιτηθεί και να διατηρήσει την έδρα του γερουσιαστή του Νιου Τζέρσι επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Ρόμπερτ Μενέντες. Ο Μενέντες έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανός φιλέλληνας γερουσιαστής έχει δηλώσει επανειλημμένα αθώος ενωπίον του δικαστηρίου για τις κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν για δωροδοκία με αντάλλαγμα να προωθήσει κρυφά αιγυπτιακά συμφέροντα και να κάνει χάρη σε τρεις επιχειρηματίες. Ωστόσο, και άλλοι γερουσιαστές όπως ο Τζον Φέρτερμαν αντιδρούν και κάνουν επιτακτική την παρέτηση του Μενέντες από τη γερουσία. And he's got to go. He's got to go. I think there's more questions than answers, and we'll just have to let him and his own party figure out what's best to do there. Την ίδια ώρα, η αποχώρηση του Ρόμπερτ Μενέντες από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας βελτιώνει τις πιθανότητες για την πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία. Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπεν Κάρντιν, δήλωσε πως θα εξετάσει τη συμφωνία αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία ύψους 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά η απόφαση του για την άρση ή μη του βέτο που έθετε ο προκάτοχός του δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα το εξετάσω. Η απόφασή μου δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.